Ο Μάιος δεν είναι Μάιος. Φέτος δεν έχουμε άνοιξη. Ο πόντος πενθεί απ' άκρον εις άκρον. Ο πόντος εσταυρώθη. Σε όλη την επικράτεια υπάρχει αίμα. Παντού αίμα να θυμίζει τη βάρβαρη παρουσία των Τούρκων. Τραγικό επακόλουθο, η φρικιαστική δολοφονία 353.000 ανθρώπων. Ηθικά ιδεχθής η δολοφονία του ποντιακού ελληνισμού. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του μεθοδικά οργανωμένου σχεδίου εξόντωσης όλων των μειονοτήτων. Πολιτικά και στρατιωτικά σχέδιο που ξεκίνησε με τον πρώτο διωγμό το 1914 και αποπερατώθηκε με τη συντριβή του ελληνισμού το 1922. Το τουρκικό κράτος ακόμα και σήμερα, έναν αιώνα περίπου από το ασύλληπτο αυτό έγκλημα κατά των Ελλήνων, αρνείται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των ποντίων, ενώ το μακελιό και τις σφαγές η Τουρκία τα ερμηνεύει ως παράπλευρες απώλειες. Αλλά απελπιστικά καθυστερημένη έναντι του ιστορικού της χρέους προς τον ποντιακό ελληνισμό υπήρξε και η ελληνική πολιτεία που χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να φτάσουμε στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 να ψηφιστεί 19 Μαΐου η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Και έτσι, έστω και καθυστερημένα, αποκαταστάθηκε το αντικοχαμένο αίμα των προγόνων μας. Όσοι δεν μπορούσαν να βαδίσουν λόγω καπουχιών και εξάντλησης, εγκαταλείπονταν στους δρόμους. Έλληνες, άντρες και γυναίκες, έφηβοι, νέες και γέροι, πετάχτηκαν στις πλαγιές, στις γραμματιές, χωρίς ποτέ να θάψουν τα κορμιά τους. Θυλάζουσες μητέρες πέθαναν και τα βρέφη βίζαναν τους ψυχρούς μαστούς, έως ότου να υποκύψουν ή να διαμεριστούν για αυτά από τους τσετέδες. Η γιαγιά Ευθυμία συγκλονίζει. Οι Τούρκ εκυνήγανάνε μας, να σπάσνε μας, σολούχ να παίρουμε και φέκανε μας. Επόμενα μοναχέσα, άμμο τσατσίν σ' αγαζία. Τι να ανακλαίω, το παιδί μου, τον άντρα μου, το σπίτι μου, τίναν. Άρα έτσι έφτασαμε σε ένα λιμάν, που έτον κι ήξεραν. Η τουρκική θηριωδία στο μαρτυρικό πόντο άφησε πίσω τις εκατοντάδες χιλιάδες θυμάτων άταφων που εξολοθρεύτηκαν με άγριες μεθόδους. Σήμερα μνημονεύουμε τον θάνατο και τη ζωή, όμως αφού εναλλάσσονται αυτά τα δύο, ολόκληρη ζωή είναι μια ακατάπαυστη μετάπτωση από τη λύπη στη χαρά και από τη χαρά στη λύπη. Αναπόφευκτο κομμάτι στη ζωή του κάθε ανθρώπου αποτελεί ο θάνατος. Κοινή γαρ μοίρα ανθρώπων ο θάνατος, όπως λέει ο Πλάτωνας το Περιψυχής. Ο θάνατος από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο βασανιστικά ζητήματα στη ζωή του ανθρώπου. Η αναζήτηση για το τι επακολουθεί όταν η ψυχή εγκαταλείπει το σώμα παραμένει ένα γωνιώδες ερώτημα. Και φυσικά, μόνο η πίστη στην ύπαρξη μιας αθάνατης ψυχής θα μπορούσε να στηρίξει την ελπίδα του ανθρώπου για μεταθανάτια ζωή. Οι απόψεις των αρχαίων προγόνων μας για το μυστήριο του θανάτου αποκαλύπτονται μέσα από τον πλούτο των αρχαίων έργων και τραγωδιών. Ο Όμηρος αποτελεί τη βασικότερη φιλολογική πηγή των κυριότερων αρχαιοελληνικών αντιλήψεων για τον κάτω κόσμο, καθώς και των ταφικών εφήμων που στα βασικά σημεία διατηρήθηκαν απαράλλακτα μέχρι σήμερα. Ατιμωτικό για τον νεκρό ήταν το σώμα του να μένει άταφο και να γίνει τροφή για τα σκυλιά. Η ευθύνη βάραινε τους ζωντανούς που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να θάβουν τους νεκρούς τους. Η ψυχή βέβαια αφού εγκαταλείπει το νεκρό σώμα πετά αμέσως στον Άδη. Εκεί δεν γίνεται δεκτή αν δεν έχει θαυτεί το σώμα της, το υλικό στοιχείο που τη συνδέει με τον κόσμο των ζωντανών. Το ταξίδι του νεκρού για τον κάτω κόσμο ξεκινούσε με τον Ερμή να τον πηγαίνει στον αχαίροντα ποταμό, από εκεί ο χάρος διαπόμπευε την ψυχή στην απέναντι όχθη. Ο νεκρός κατέβαλε τον άβλο του ενός οβολού. Εάν ο νεκρός δεν είχε τον οβολό, η ψυχή του περίμενε αιωνίως να περάσει απέναντι και έτσι δεν μπορούσε να βρει την ησυχία της. Ύστερα κρινόταν από τους κριτές του Άδη, τον Νεακό, τον Μήνο και τον Ραδάμαθη και ανάλογα τις πράξεις του πήγαινε ή στα ηλίσια παιδεία, τον αντίστοιχο παράδεισο, ή στα τάρταρα, την αντίστοιχη κόλαση. Με την πάροδο των αιώνων και κάτω από το φως της διδασκαλίας του χριστιανισμού, πολλά από αυτά τα στοιχεία θα διαμορφωθούν από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, ενώ κάποια θα μείνουν αναλύοντα χωρίς ποτέ να ξεριζώνονται, γιατί έχουν βαθιές προχριστιανικές λαϊκές ρίζες. Τα στάδια των ταφικών εθήμων της αρχαίας Ελλάδας, που είναι σχεδόν όμοια μέχρι τις μέρες μας, είναι η πρόθεση, η εκφορά, δηλαδή η νεκρική πομπή, ο ενταφιασμός, όπου τοποθετούνταν ο νεκρός στον τάφο και γίνονταν πρόσφορα χώρου.
Οι αρχαίοι Έλληνες, εκτός από τα μαλλιά τα οποία εναπόθετα πάνω στο νεκρό σώμα, προσέφεραν χοές, δηλαδή σπονδές, κρασιού, ελαίων και αρωμάτων. Ενώ σε ειδικό τελετουργικό δοχείο προσέφεραν τον γέρνο, την μπακαρπία, η πανσπερμία, δηλαδή τους πρώτους καρπούς της σοδειάς μαζί με τους ξηρούς καρπούς και διάφορα βρασμένα δημητριακά. Κάτι αντίστοιχο με τα σημερινά κόλυβα. Μέχρι και σήμερα συνηθίζονται διάφορες προσφορές στον τάφο του νεκρού, οι οποίες άλλωστε μαζί με τα νεκρόδικτα και συνάμα τον πανανθρώπινο τελετουργικό θρήνο συγκροτούν τη βάση της αρχαίας, της βυζαντινής αλλά και της νεότερης ταφικής τελετουργίας. Κατά τη χριστιανική πίστη, ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, έχει μια συγκεκριμένη αρχή και βέβαια δεν έχει τέλος, γιατί έτσι θέλησε ο Θεός. Στη Δευτέρα Παρουσία, τα σώματα των νεκρών θα αναστηθούν όπως αναστήθηκε και ο ίδιος ο ενανθρωπίστας Χριστός. Ο άνθρωπος με τη δημιουργία του είναι μια συγκεκριμένη υπόσταση πρόσωπο. Και η υπόσταση του ανθρώπου δεν περιορίζεται μόνο στην ψυχή, αλλά επεκτείνεται σε όλη του την ύπαρξη. Το σώμα, επομένως, στο χριστιανισμό δεν αποτελεί δεσμοτήριο της ψυχής, αλλά ένα στοιχείο της ανθρώπινης υποστάσεως. Άλλωστε, ο άνθρωπος με το σώμα του αποτελεί ναό του Αγίου Πνεύματος. Κατά συνέπεια, ο Ορθόδοξος Ανατολικός Χριστιανισμός δεν μπορεί να δεχθεί για τους πιστούς την αποτέφρωση των σωμάτων, γιατί πρώτον σέβεται το ανθρώπινο σώμα ως κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, δεύτερον, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, έλαβε το ανθρώπινο σώμα κατά την ενανθρώπιση του και μετά την ταφή του αναστήθηκε ψυχή και σώμα. Συνοψίζοντας τα θεολογικά επιχειρήματα υπέρ της ταφής των νεκρών, λέμε: η ταφή είναι η παράδοση του σώματος στις συνθήκες της φύσεως. Τέλος, ο άνθρωπος, όταν διασκελίζει το όριο της βιολογικής του ζωής, μεταστεγάζεται σε ταφικά μνημεία, έως του επιστρέψεσαι εις την γην εξής ελήφθης, ότι γη και εις γην απελεύσει, όπως λέγεται στην επρόσημη ακολουθία. Μέσα στα μνημεία αυτά σαρκώνεται η πανανθρώπινη προσμοϊνή της Αναστάσεως. Ομολογώ ότι με συγκλώνιζε από τα εφηβικά μου χρόνια κάθε βιωματική περί θανάτου εμπειρία. Στο χωριό μας, την ψυχή μας πλημμύριζαν συναισθήματα γύρω από τα έθιμα θανάτου. Εκείνη την εποχή, η μικρή μας κοινωνία, σε αντίθεση με το σημερινό τρόπο διεξαγωγής κηδείας που χαρακτηρίζεται από ψυχρό επαγγελματισμό, ζούσαμε έντονα το συγκλονιστικό γεγονός του θανάτου. Συγκινητική η συλλογική προσπάθεια των συγχωριανών μου να στηρίξουν ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά τους πενθούντες. Όταν πέθαινε κάποιος, χτυπούσε η καμπάνα και όλοι σταματούσαν τις δουλειές τους. Το φέρετρο από το σπίτι στην εκκλησία και από την εκκλησία στο νεκροταφείο το κουβαλούσαν άντρες. Την ημέρα της Πεντηκοστής, σε λίγες μέρες, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, όλοι μας ανεβαίνουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Γιατί τα ψία, ασυλαμπρίν και πεκές, λάσκονταν 50 ημέρας και τα επνευμά κλώσκονταν στα τόπια του. Δηλαδή, μετά τη λαμπρή, οι ψυχές βρίσκονται ανάμεσά μας για 50 μέρες και του Αγίου Πνεύματος ξαναγυρίζουν στον τόπο τους. Έτσι αυτή την ημέρα οι ψυχές πριν φύγουν, τρώνε μαζί μας, οι συγγενείς τρώνε τραπέζια με κεράσματα, για να γευματίσουν με τις ψυχές σε ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα. Οι πόντιοι πάντα ήμασταν εξοικειωμένοι με το θάνατο, αφού τον κάναμε στίχο την πιο δύσκολη στιγμή και τον τραγουδήσαμε στις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας. Φίλοι και συγγενείς μιλούσαν για τον νεκρό, φέρνοντας στο μυαλό τους όσα πέρασαν μαζί του. Και ήταν σαν ο ίδιος να βρίσκεται ανάμεσά τους. Αν ο νεκρός αγαπούσε το τραγούδι, οι φίλοι του το τραγουδούσαν με συνοδεία ποντιακής λύρας. Η συναισθηματική ψυχή του λυράρι, στην κρίσιμη ώρα απέναντι στον παγωμένο χάρο, συνταράσσεται και εκδηλώνεται με τραγωδίας. «Έλα χάρε, ας παλεύουμε, σοχάλκινο νταλόνι». Ή «Βλέπεις εκείνο το βουνό το παραχιονισμένο, εκεί βάλτε τον τάφο μου, εκεί βάλτε το μνήμα μου και με το κεμεντζό μου σονά θα κατεβαίνω». Αφήνω για
Ο καθένας μπορεί να καταλάβει πως για μας δεν είναι απλά ένα έθιμο, αλλά τρόπο ζωής. Είναι μια γλυκιά νοσταλγία για όσους έχουν φύγει από κοντά μας, αλλά πάντα θα είναι στην καρδιά μας και στη σκέψη μας. Σημείο αναφοράς για μας είναι οι παππούδες μας. Μας παρακολουθούν, ναι. Αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και ορίζουν τα πράγματα που κάνουμε. Κυκλοφορούν εντός μας. Δεν έχει σημασία αν είναι εδώ ή σε άλλο κόσμο. Είναι δύσκολο και τραυματικό όταν χάνεις κάποιους ανθρώπους. Από την άλλη μεριά δεν χάνεται τίποτα στους ανθρώπους. Τους ανθρώπους μας τους κουβαλάμε μέσα μας. Ήδη σήμερα αυτό το απογευματινό δειλινό, μια βόλτα στα κυπαρισσένια μονοπάτια του κυματηρίου της πατρίδας, θα μας δείξει πόσο υπέροχοι άνθρωποι ήταν οι δικοί μας. Από το πώς κατασκεύαζαν τους ταφικούς τους οίκους, γιατί φαίνεται είχαν επίγνωση της ταυτότητάς τους, μέσα σε αυτή την περιδιάβαση θα διαπιστώσουμε πως δεν υπάρχουν μεγάλα ταφικά μνημεία. Την τελευταία τους κατοικία τη θέλουν απλή, δεν ήταν αλαζόνες. Μόνο τα λιγερά κυπαρίσια προσεύχονται και δέονται προς τον Θεό και φτάνουν τόσο ψηλά, προσπαθώντας να φτάσουν τον ουρανό, γιατί τα δάκρυα που μουσκεψαν τις ρίζες τους έχουν γίνει λίπασμα δυνατό. Το κημητήρι είναι δομημένο χωροταξικά κατά γειτονιές. Όπως συγγένευαν και γειτόνευαν εν ζωή στα μέρη της αξέχαστης πατρίδας του Πόντου, έτσι δημιούργησαν τη γειτονία και εδώ. Όμως, μια κοινωνιολογική μελέτη θα δώσει πλούσιο υλικό για να διαβάσει κανείς την ιστορία και τις πολιτιστικές εκφράσεις των ανθρώπων μας για τη μεταθανάτια πορεία τους. Περιδιαβαίνοντας τα μνήματα, καταλαβαίνει κανείς ότι φρόντιζαν να έχουν και μεταθάνατο τις παρέες, τη γειτονία, όπως την έλεγαν και την τιμούσαν, που είχαν εν ζωή. Σήμερα το βλέμμα των απογόνων τρίτης και τέταρτης γενιάς είναι ένα βλέμμα νοσταλγικό, πολιτισμού, διάσωσης των μνημείων και της ταυτότητας. Δίνει σήμερα τη δική του μάχη. Οι απαγορευτικοί νόμοι COVID-19 δημιούργησαν σύγχυση για την ταφή των νεκρών από κορονοϊό, όπου οι συγγενείς των θανόντων δεν επιτρέπονταν ούτε να αναγνωρίσουν τους νεκρούς τους, ούτε να τους δουν. Είδαμε κλειστά φέρετρα με σελοφάν. Καταστρέφονται τα έθιμα, έλεγε η γιαγιά. Δυστυχώς, μεταλλασσόμαστε. Ζούμε ένα πρωτόγνωρο πολιτιστικό σοκ. Αυτό δεν είναι πένθος. Αξίες πανανθρώπινες και άχρονες που διδαχθήκαμε στο σχολείο από την Αντιγόνη και συμβόλησαν την αξιοπρέπεια, τους δεσμούς που δένουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, καταλύονται. Η Αντιγόνη, αυτή η αρχαία ηρωίδα, συγκρουόμενη με την εξουσία, έθαψε τον Πολυνίκη τον αδερφό της, ώστε να βρει γαλήνη, ισχυριζόμενοι ότι αυτοί που μένουν άθαυτοι περιπλανώνται αιώνια χωρίς να βρουν ανάπαυση. Ο άγραφος νόμος της Αντιγόνης που καθιστά καθήκον του καθενός να σέβεται τους νεκρούς, συγκίνησε και συγκινεί ιδιαίτερα τώρα. Τελειώνοντας, Πάτερ, ας μου επιτραπεί να πω προς το Θεό, σιγανά και ταπεινά, μνήστη, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πάπων, προπάπων και συγγενών και εν παντή τόπο του ηλιοθέντο και ανάπαυσον ο Θεός ημών, τους άταφους εν πόντο θανατοθέντες προγόνους ημών. Μπαίνοντας μέσα σε αυτό το χώρο, η σκέψη μας πηγαίνει σε ανθρώπους που έχουμε χάσει. Το συνέστημα γίνεται δάκρυ και ο μόνος που μπορεί να μας παρηγορήσει είναι ο πόνος. Γι' αυτό τον πόνο θα απαγγείλω, για τον πόνο που φέρνει η απώλεια. Ένα κερί και ένα γιατί στον τάφο σου θα αφήσω. Με το κερί σε σκέφτομαι, με το γιατί θα ζήσω. Εγώ ανάβω το κερί και το κερί το σβήνει. Το δάκρυ από τα μάτια μου που πάνω του αφήνει. Στένευσε ο κύκλος της ζωής, κανείς δεν περισσεύει και αυτά που ζήσαμε στο χθες, το αύριο τα κλέβει. Για σένα θα γεννώ καημός στη λησμονιά σου δάκρυ και όταν με ψάχνεις θα με βρεις στο νοματιόν την άκρη. Μάνα, ποιο δάκρυ μάνα μου στο χώμα να κουμπίσω και τι να τάξω του Θεού να σε γυρίσει πίσω. Μάνα, μια λέξη που ποτέ δεν θα στερέψει ο χρόνος. Στα χείλη του την έβαλε και πόνεσε και ο πόνος. Πού να βρω δέντρο να σταθώ, πηγή να ξεδιψάσω και μάνα πες μου πού να βρω αγάπη να χορτάσω. Κάθισε πόνε μια φορά απέναντι από μένα να δεις πως είναι τα μάτια μου όταν κοιτούν εσένα.
άμα στεγνώσει ουρανέ το δάκρυ των ματιών σου, πάρε το δικό μου για να κλαις τον πόνο το δικό σου. Σήμερα κλαίει ο ουρανός, τα χείλη μου σωπαίνουν, τα δάκρυά μου μάλλον στον άδει κατεβαίνουν. Ο χρόνος είμαστε εμείς και εμείς στιγμές στον χρόνο. Και εγώ τον χρόνο σταματώ με ένα μου δάκρυ μόνο. Μόνο με το δάκρυ σταματάς τον χρόνο. Είναι η θύμηση. Αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα εδώ μέσα. Δεν ξεχνάμε. Πόσες ψυχές κατέβηκαν στον Άδη να μετρούσα, να έκανα λάθος μέτρημα και σένα να ξεχνούσα. Ένα κενό ο θάνατος μες στη ψυχή αφήνει και ο χρόνος ρούχο γίνεται για πάντα και την τίνει. Μάνα, δεν είναι οι πληγές που το κορμί πονούνε, είναι που μπήκαν στην ψυχή και δεν μπορούν να βγούνε. Και θα κλείσω το λόγο μου, θα κλείσω με τρεις στίχους που έγραψα για την πληγωμένη άνοιξη, για τα δικοχαμένα παιδιά στα Τέμπη. Μάρτης βουβός και σιωπηλός την άνοιξη προσμένει. Η άνοιξη δεν φάνηκε γιατί είναι πληγωμένη. Δεν την πληγώσαν τα πουλιά, μήτε και τα λουλούδια. Εμείς που φτιάξαμε φτερά για αυτά τα αγγελούδια. Πάνω στις ράγες της ζωής σου έστησε καρτέρι ο χάρος και σε κράτησε με το ψυχρό του χέρι. Έλα, έλα να δεις την άνοιξη, λουλούδια να ανθίζουν, μα τα λουλούδια είναι παιδιά και πίσω δεν γυρίζουν. Ο πόνος σήμερα γλεντά παρέα με το δάκρυ στις ράγες, παρέα με το δάκρυ, και μια γυναίκα να κοιτά στις ράγες σε μια άκρη. Και αυτή είναι η Παναγιά που χάσε το παιδί της. Και όλες οι μάνες μπήκανε στη θέση τη δική της.